Καλησπέρα από το Λονδίνο και σε εσάς. Να σας πω κάτι. Διαβάζω, έχω μπροστά μου τώρα αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Όσμπορν μετά τη συνάντηση, την οποία και εσείς μετήχατε με τον κύριο Βαρουφάκη, που λέει ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία και καλεί τις δύο πλευρές, δηλαδή την Ελλάδα από τη μία πλευρά να ενεργεί με υπευθυνότητα, αλλά και την Ευρώπη, την Ευρωζώνη, να αποκτήσει ένα καλύτερο σχέδιο για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Αυτό μπορείτε να μας το μεταφράσετε καταρχήν, έχοντας υπόψη σας και τα όσα ελέγχθησαν στην συνάντηση αυτή. Κοιτάξτε, ο κύριος Όσμπορν άρχισε με την απόλυτη εικόνα που έχει ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι και ο ίδιος και η δικιά του κυβέρνηση να σεβαστούν το πολιτικό αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, ότι θέλει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, ότι κατανοεί ότι μια κρίση στην Ευρωζώνη δεν επηρεάζει μόνο τις χώρες της Ευρωζώνης αλλά και την ίδια την Βρετανία, και άρα μας είπε ότι θα ήθελε να βοηθήσει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πάνω στις προτάσεις που έχουμε και αυτό που έχουμε ζητήσει. Πόσο σημαντικό είναι αυτό με δεδομένο ότι η Βρετανία δεν μετέχει στην Ευρωζώνη? Πόσο μπορεί να επηρεάσει? Εδώ ακούσαμε τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ να λένε ότι δεν δέχονται ουσιαστικά διαμεσολαβητικό ρόλο, παρά μόνο την αναγνωρίζουν την θεσμική υπόσταση της Κομισιόν. Δηλαδή, λένε με άλλα λόγια ότι τι λέει ο Ρέντσι, τι λέει ο Λαν, τι λέει ο Α, ο Β, δεν έχει καμιά σημασία. Να δούμε τι λέει ο Γιούνκερ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Η πολιτική όμως είναι και θέμα συσχετισμών, και όπου έχουμε πάει, εχθές είδαμε δύο υπουργούς της γαλλικής κυβέρνησης και αυτοί θα είναι σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Τους παρουσιάσαμε τις δικές μας θέσεις, τους ζητήσαμε ότι επειδή είμαστε μια νέα εκλεγμένη κυβέρνηση, ζητάμε κάποιο χρόνο να παρουσιάσουμε τις νέες ιδέες που έχουμε για πώς μπορεί να βγει η Ελλάδα από την κρίση, και μετά από αυτό να έχουμε ένα καιρό να διαπραγματευτούμε, να συζητήσουμε. Έκανε και ένα ωραίο από το Μονέ ο κ. Βαρουφάκης εχθές, που είπε ότι οι συζητήσεις γίνονται καλύτερα όταν κάθεσαι στην ίδια μεριά του τραπεζιού, ναι, και απέναντι έχεις το πρόβλημα. Όχι να τα δούμε λίγο χρονικά, κύριε Υπουργέ, αυτά. Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως, να μας πείτε πρώτα, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει μια συμφωνία γέφυρα μέχρι να φτάσουμε στην οριστική συμφωνία μετά από ένα τρίμηνο ίσως. Μπορείτε να μας πείτε μέχρι πότε πρέπει να έχει κλείσει αυτή η συμφωνία γέφυρα? Κοίταξε, εμείς έχουμε την εικόνα και μας ακούνε πολύ σε αυτό που λέμε, όπου έχουμε πάει, ότι καλό θα ήταν να έχουμε ένα τελικό στόχο για να πιεζόμαστε και αυτοί και εμείς, άρα προς τα τέλη του Μάη, αλλά να μπορέσουμε, άμα υπάρχει αυτός ο τελικός στόχος, πάντα το προβάλλεις στο τελικό στόχο, μήπως μπορείς και πιο πριν. Αυτό είναι για την οριστική συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί, τη συνολική. Λέω ότι μέχρι τότε όμως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία γέφυρα, το ακούσαμε και από τον κύριο Δραγασάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Αυτή τη συμφωνία γέφυρα πρέπει να την κλείσετε μέσα στις επόμενες πολύ λίγες μέρες. Ως πότε αισθάνεστε ότι είναι το περιθώριό σας? Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, συζητάμε. Νομίζω ότι τους έχουμε κλείξει ότι έχουμε τα επιχειρήματα. Νομίζω όταν έχεις επιχειρήματα σ' ακούει ο άλλος. Νομίζω το όλο το προηγούμενο χρόνο που αμφισβητήθηκε αυτό ότι έχουμε επιχειρήματα, τώρα βλέπουμε ότι ο κόσμος... Ναι, πρέπει να είναι όμως ζήτημα λίγων ημερών, δηλαδή 3, 4, 5, 10 το πολύ. Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχετε παραπάνω χρόνο για την ενδιάμεση συμφωνία. Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω από αυτό που λέτε. Αλλά νομίζω θα γίνουν πάρα πολλές και άλλες συναντήσεις. Αύριο, όπως ξέρετε, πάμε να δούμε τον κύριο Παντόν, που είναι ο υπουργός οικονομικών στην Ιταλία. Αν δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, έχει κάνει πολλές. Και ο κύριο Σύπρας, θα δει τον κύριο Ρέντζι. Πάτε όλη η Ιταλία. Και ο Γιούνκερ είναι το βασικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε δίκιο, βέβαια, ότι έχει όντως ανοίξει μία συζήτηση γύρω από την άποψη που παρουσιάζει στην Ευρώπη η νέα κυβέρνηση. Όμως, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια διαπραγμάτευση και ενδεχομένως ο καθένας να ξεκινάει από μια ακραία θέση. Έχουμε ένα κατηγορηματικό όχι των Γερμανών. Το οποίο όμως είναι και, πώς να σας το εξηγήσω, είναι και... Πιο κατηγορηματικό δεν είναι. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι έχει και μια συλλογιστική. Δεν είναι απλώς όχι
στο να εγκαταληφθεί το πρόγραμμα, όχι στο να εγκαταληφθεί ο ρόλος της Τρόικας, όχι, 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 αλλά έχει και μία συλλογιστική, η οποία λέει ότι αυτά είναι συμφωνημένα, ότι έχουν νομική υπόσταση και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί στην Ευρώπη, κάθε φορά που αλλάζει μία κυβέρνηση, να αλλάζει και η Ευρώπη εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Σε αυτό τι απαντάτε? Στο δικό σας όμως, θα έβαλα κι εγώ δύο όμως. Το πρώτο είναι ότι είναι υπάρχει ένας φρέσκος αέρας που συζητάμε. Νομίζω η Ευρώπη το αισθάνεται, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα βασικά ζητήματα. Μιλάμε και τώρα και με τους επενδυτές αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια συνάντηση, αν είναι βιώσιμο για μια χώρα σαν την Ελλάδα να έχει 4% πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Άρα γίνεται η συζήτηση επί της ουσίας. Και το δεύτερο όμως, το δικό μου, είναι ότι μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Σόιμπλε, αλλά δεν έχει δίκιο σε κάτι άλλο, ότι η δημοκρατία μετράει και η Ευρώπη έχει την εικόνα ότι αυτή τη στιγμή έχει δημοκρατικό έλλειμμα. Και με αυτό μας δίνει την δυνατότητα να συζητήσουμε. Δεν μπορεί να είναι η δημοκρατία ότι... Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό διευκρινίζω και μια διευκρινίση ακόμα, Νίκο, συγγνώμη. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης... Το δεχόμαστε όμως πριν με ρωτήσετε ότι θέλετε, ότι το δημοκρατικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να επηρεάζει το μέλλον της Ευρώπης, και δεν θέλουμε μια Ευρώπη όπου αυτό δεν ισχύει, όπου συνεχίζουμε σαν η δημοκρατία να μην επηρεάζει τίποτα εκτός από τα υποσημειώματα της πολιτικής. Να το συμφωνήσουμε αυτό όμως. Ναι, συγγνώμη που σας διάκοψα, αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ας υποθέσουμε για την οικονομία της συζήτησης ότι πετυχαίνετε αυτό το οποίο είναι η επιδίωξή σας, δηλαδή μια πολιτική συμφωνία η οποία θα καλύπτει την περίοδο από 1η Μαρτίου μέχρι και τέλη Μαΐου, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό είναι περίπου, γιατί δεν μας το έχετε πει πολύ αναλυτικά, αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι είναι το σχέδιό σας. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου, η οποία, αν υπολογίζουμε τώρα, θα πρέπει να είναι περίπου 2,5 μήνες, σωστό? Στη διάρκεια αυτής της περίοδου εσείς θα προχωράτε κανονικά και θα εφαρμόζετε, θα νομοθετείτε σε σχέση με τις εξαγγελίες σας, ή το πάγωμα θα είναι συνολικό? Όχι, θα υπάρχουν οι προγραμματικές κυβερνητικές δηλώσεις της κυβέρνησης σε λίγο. Έχουμε οδικό χάρτη, θα αρχίσουμε με μερικά πράγματα, θα έχουμε βληματικές παρεμβάσεις και στην ανθρωπιστική κρίση και στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στο κράτος, και βεβαίως όμως με κάποια δέσμευση ότι δεν θα υπάρχει εκτροχιασμού των δημοσιονομικών. Μάλιστα. Και ότι θα είμαστε σε μια θέση να δείξουμε στους και στους έξω, αλλά και όσοι αριστερή κυβέρνηση, θέλουμε να δείξουμε και στους μέσα ότι είμαστε μια αριστερή κυβέρνηση, και η αλλαγή που έχει γίνει είναι ότι δεσμευόμαστε από το μανιφέστο, από τις προγραμματικές δηλώσεις. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω... Από τα προγράμματά μας. Δεν είμαστε, δηλαδή, ότι αυτό είναι πολύ καλό για το πολιτικό σύστημα, κατά την άποψη. Ήθελα να σας υποβάλω ένα ακόμα ερώτημα συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτύχει το στόχο του ως κυβέρνηση. Έχει ανοίξει την κουβέντα και όντως γίνεται μια κουβέντα. Και όπως σε κάθε κουβέντα υπάρχουν κάποιοι υπέρ, υπάρχουν κάποιοι κατά, κάποιοι που είναι κάπου στη μέση. Επειδή υπάρχει μια θέση σας που όμως κανείς δεν φαίνεται αυτή την ώρα να τη συμμερίζεται. Είναι η θέση για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, όπως έχει προεκλογικά αποτυπωθεί. Θέλω να ρωτήσω, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει σε αυτήν τη θέση, ότι ζητά δηλαδή διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ή μπορεί να συζητήσει και άλλου είδους διευθετήσεις για το χρέος? Εμείς είχαμε πει ότι θέλουμε τρία πράγματα για το χρέος, και διαγραφή και ρήτρα ανάπτυξης και επενδυτικό πρόγραμμα. Εμείς πρέπει να πάμε στο τραπέζι με αυτή τη θέση και να εξηγήσουμε τι διάφορους συνδυασμούς από αυτούς τους τρεις πυλώνες που θα δημιουργήσουν στην Ελλάδα τη δυνατότητα και για ανάπτυξη και για ένα άλλο. Άρα είστε ανοιχτοί σε μια συζήτηση και μια προσαρμογή σε αυτό το κομμάτι, αν το ερμηνεύω σωστά? Θα συζητήσουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι το χρέος δεν είναι ένα πράγμα. Χρωστάμε σε διάφορους με διαφορετική μορφή. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις για διαφορετικά κομμάτια του χρέους. Έχουμε ιδέες για πώς μπορεί να το αντιμετωπίσεις αυτό. Έτσι κι αλλιώς και η επιμήκυνση που μας είχαν προτείνει και στις προηγούμενες κυβερνήσεις είναι στην ουσία κούρεμα. Άρα πρέπει εμείς να
πάμε με πολύ συγκεκριμένες ιδέες και για τους τρεις πυλώνες. Νομίζω έχουμε ένα από τα πεδία διαπραγμάτευσης ήδη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα τα πούμε όταν επιστρέψετε και στην Αθήνα. Ευχαριστούμε.